Ο ΠΑΟ Κρουσόνα έβαλε φρένο στο σερί νικών του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου που είχε το απόλυτο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα τη Α1Ε. Η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, επικρατώντας με 2-1 στο ντέρμπι της 1 της αγωνιστικής, το οποίο μαγνήτησε τα βλέμματα των φιλάθλων. Από τα πρώτα λεπτά, κάθε ομάδα προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της και έγιναν αρκετές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες. Στο 5ο λεπτό, ο Κουράκης ήταν άστοχος για τους γηπεδούχους, ενώ στην πρώτη τελική των φιλοξενούμενων με το Μεϊρέλες, ο τερματοφύλακας Σταυρακάκης ήταν σε ετοιμότητα. Εξίσου καλή αντίδραση από τον 22χρονο goalkeeper και στην προσπάθεια του Χαϊντίνη ένα λεπτό αργότερα. Η ομάδα του Κρουσόνα πήρε τελικά το προβάδισμα στο 36ο λεπτό, όταν μετά από πάσα του Καφούση, ο Μανώλης Σταυρακάκης δεν αστόχησε από κοντά για το 1-0. Η φάση αυτή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των ανθρώπων του ΑΟΤ, υποστηρίζοντας ότι ο σκόρερ ήταν σε θέση offside. Οι Μεσαρίτες άπατσαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με το Μεταξάκι να πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ, το οποίο δεν πανηγύρισε κοντά στην πρώην ομάδα του, ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν από την πλευρά τους για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο ΠΑΟΚ ευθύσε να προηγηθεί ξανά με το ξεκίνημα στο δεύτερο 45 λεπτό, με τον Κουράκη να εκμεταλλεύεται το λάθος στην αντίπαλη άμυνα και να σημειώνει το 2-1. Οι Κρουσανιώτες είχαν ευκαιρία με τον Βαρδί στο 58, όταν μετά την απόκριση του Βλαχάκη η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κουράκης πλάσαρε out από ευνοϊκή θέση. Ο ΑΟΤ προστάθησε να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης, όμως το σούτ του Παπανδρέου στο 65 και η κεφαλιά του Γερακιού στο 80 δεν είχαν την επιθυμητή κατάληξη. Το μάτς έκλεισε με τη διπλή χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων στο 88, με τον Βλαχάκη να αποκρούει το πλασέ του Σεραφιμίδη και η προσπάθεια του Καφούση σε δεύτερο χρόνο σταμάτησε στο δοκάρι. Ένα ατομικό λάθος δυστυχώς μας τύχησε. Η ομάδα του Κουρσόνα έμπειρη διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να βρούμε την ισοφάρηση. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Έχω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Νιώθω πολύ περήφανος που είμαι μαζί τους. Κάτω το κεφάλι, ο δρόμος είναι μακρύς, συνεχίζουμε. Ότι ήταν μια μεγάλη νίκη, γιατί ήταν και απέναντί μας μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι τα τυχαία τα αποτελέσματα που είχε ο ΑΟΤ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα και αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία στην προσπάθειά μας, στη νίκη μας, που οπωσδήποτε μας χαροποιεί και ταυτόχρονα μας γεμίζει ευθύνη να συνεχίσουμε το ίδιο καλά και εξίσου και ακόμη καλύτερα στο ευρύς μέλλον. Συνολικά νομίζω ότι πετύχαμε μια δίκαιη νίκη.